Περίπου 331.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια του ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σημειώνεται ότι περίπου το 80% των πλαστών αφορούσαν χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα 331.000 πλαστά που αποσύρθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου είναι μειωμένα κατά 25% σε σχέση με αυτά που αποσύρθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2015. Νομίζω ότι αυτό το θέμα με τα πλαστά χαρτονομίσματα, τα οποία τα περισσότερα προέρχονται από τη γειτονική χώρα, από τη Βουλγαρία, νομίζω ότι είναι μεγάλη μαστίγα για την αγορά μας και μέσα σε όλα τα προβλήματα έρχεται και αυτό. Αλλά επειδή από ό,τι πληροφορήθηκα τα περισσότερα είναι 200 ευρώ τα πλαστά, άρα λοιπόν να είναι υποψιασμένοι οι συνάδελφοι και να μην παίρνουν 200 ευρώ, έτσι, να μην παίρνουν 200 ευρώ, ο καταναλωτής μπορεί στην τράπεζα να μην δεχτεί και αυτό το 200 ευρώ ή να χαλάσει 200 ευρώ. Και εδώ που τα λέμε είναι και ένα πολύ μεγάλο υψηλό χαρτονομίσμα που δεν το έχουν όλοι. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο να το αποφύγουμε, γιατί με τα 50 ευρώ και τα 20 ευρώ είχαμε πολύ μεγάλο θέμα. Αυτή τη στιγμή όμως με τα 200 ευρώ θα συνιστήσω στα μέλη μας και γενικότερα στα καταστήματα να είναι προσεκτικοί. Και γιατί αν καταλήξει στα χέρια μας, είμαστε αναγκασμένοι να το παραδώσουμε στην αστυνομία και στην Τράπεζα της Ελλάδος, να βρούμε και τον πελά μας, γιατί θα πρέπει να δώσουμε κατάθεση στην αστυνομία. Άρα λοιπόν προσοχή χίλιες φορές και θα συνιστούσα στους σεραίους που συνεχίζουν και επισκέπτονται τη γείτονα χώρα, πέρα από τη ζημιά που κάνουν στον ίδιο τους τον εαυτό, καταστρέφοντας την αγορά την τοπική που δεν την προτιμούν. Μεταφέρουν και αυτά τα πράγματα. Είναι πολλοί σεραίοι που πάνε και ψωνίζουν στη Βουλγαρία, γίνονται άθελά τους οι διακινητές των πλαστών χαρτονομισμάτων γενικότερα. Θα μου πείτε με το 200 ευρώ είναι δύσκολο να πάρει ρέστα, αλλά με τα 5 ευρώ και τα 10 ευρώ είχαμε αυτό το θέμα. Και θα συνιστώ στους σεραίους να προτιμούν τα τοπικά καταστήματα, τα τοπικά προϊόντα, ας αφήσουν τα Βουλγάρια λίγο, γιατί μας κάνουν δύο φορές ζημία. Τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2015, το ποσοστό των πλαστών χαρτονομισμάτων αξίας 20 ευρώ μειώθηκε, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των τραπεζογραμματίων 50 ευρώ αυξήθηκε. Εν ώψη του καλοκαιριού πρέπει να προσέχουν πολύ οι καταναλωτές, όλοι και οι συνάδελφοι, περισσότεροι οι συνάδελφοι με τα πλαστά χαρτονομίσματα. Πληροφορίες από τις τράπεζες λένε ότι άρχισαν πριν από 10 μέρες, 15 περίπου, να κυκλοφορούν πολλά πλαστά πάλι χαρτονομίσματα, περισσότερο στα 50-άρικα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας ή στα παλιά 20-άρικα. Παλιό 20-άρικο πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε. Το 50-άρικο είναι το ίδιο που έγιναν και πριν και έχουμε τα ίδια προβλήματα. Το καλοκαίρι, επειδή όχι περισσότερο στην περιοχή μας, αλλά επειδή φημολογείται ότι αυτά προέρχονται από την Βουλγαρία και είμαστε η πύλη εισόδου της Βουλγαρίας, πιθανώς τα πρώτα πλαστά να εξαργυρώνονται και να χαλιώνται μέσα στη σεραϊκή αγορά. Τα περισσότερα πηγαίνουν για τις νησιωτικές περιοχές, εκεί που είναι ο μεγάλο περισσότερος τουρισμός. Αλλά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Οι πληροφορίες μας λένε ότι και στην αγορά των σειρών έχουν κυκλοφορήσει πλαστά χαρτονομίσματα. Η πλειονότητα, 97,6% των πλαστών, εντοπίστηκαν σε χώρες της ζώνης του ευρώ. Περίπου 1,7% μόνο εντοπίστηκαν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη και λιγότερα από 0,7% εντοπίστηκαν σε άλλα μέρη του κόσμου.